επιστροφή στο Ηράκλειο με την βοήθεια της κυρίας Έλενας Αποστολάκη. Είναι πρόεδρος της Παγκρίτιας Ένωσης Πτυχιούχων Αρχαιοφυλάκων. Έχετε τις δικές σας κινητοποιήσεις, έχετε τα δικά σας τα άγχη, έχετε τη δική σας την αγωνία, κυρία Αποστολάκη. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα κυρία Δουλγεράκη. Ευτυχώς ζούμε σε μια χώρα που δεν ζει μια αντίστοιχη τραγωδία, για να κάνω ένα πρώτο σχόλιο και για τις δηλώσεις νωρίτερα. Αλλά έχουμε και εμείς τις αγωνίες μας για τελείως διαφορετικά πράγματα. Δεν μιλάμε για ανθρώπινη ζωή, μιλάμε όμως για την πολιτιστική μας κληρονομιά. Σήμερα έχετε 24 ώρια απεργία και στάση εργασίας παράλληλα. Τι γίνεται, τι ακριβώς γίνεται? Ναι, σήμερα όλα τα 5 μουσεία που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο και τη μετατροπή του σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου θα είναι κλειστά, διότι έχει προκηρυχθεί απεργία και όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι της χώρας έχουν προκηρύξει στάση εργασίας από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Α, ωραία. Έχουμε λοιπόν τα 5 μουσεία που πάνε σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου να μετατραπούν, τα οποία είναι κλειστά, και στάση εργασίας στους υπόλοιπους αρχαιολογικούς χώρους όλης της Ελλάδας. Ναι, ακριβώς, γιατί ωραία. Σήμερα είναι η μέρα ψήφισης του νομοσχεδίου στη Βουλή. Εσείς επιτακτικά λέτε, ρε παιδιά, εδώ και τώρα πάρτε πίσω αυτό το νομοσχέδιο, γιατί εδώ μιλάμε για μια κατάσταση που εμπορευματοποιεί, αν θυμάμαι καλά αυτά που μας λέγατε και την προηγούμενη εβδομάδα και την παραπροηγούμενη εβδομάδα, την πολιτιστική κληρονομιά, νομιμοποιεί την εξαγωγή των αρχαιοτήτων μας, φωνή βόντο σιδερημό. Ακριβώς έτσι. Υπουργός δεν έχει δεχτεί να κάνει διάλογο με κανένα σωματείο εργαζομένων, δεν ακούει κανέναν. Όσον αφορά σε τοπικό επίπεδο, έχουμε βρει πάρα πολύ μεγάλη συμπαράσταση και φαίνεται η κοινωνία τουλάχιστον της Κρήτης, του Ηρακλείου, αλλά και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, που είναι τα μουσεία που μετατροπεί, ότι οι τοπικές κοινωνίες είναι δίπλα στα μουσεία. Θα ήθελα, σας παρακαλώ πολύ, να αναφέρω ορισμένους που θα συμπαρασταθούν σήμερα στις 12 η ώρα στη συγκέντρωση που κάνουμε και έχουμε καλέσει όλο τον Ηρακλειώτικο κόσμο, αλλά και όλο τον κόσμο της Κρήτης έξω από το μουσείο. Έχει συνταχθεί μαζί μας το Περιφερειακό Συμβούλιο της Κρήτης, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης, η Αρχιεπισκοπή, το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, η ΑΔΔΗ, τη Σωματεία Εργαζομένων Διαφόρων Ειδικοτήτων, το Πανεπιστήμιο Κρήτης μέσω του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, η Εκπαιδευτική του Ηρακλείου σε όλες τις βαθμίδες, οι Νομαρχιακές Επιτροπές και οι Κοινοβουλευτικές Ομάδες της Αντιπολίτευσης, εκτός από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ελληνικής Λύσης. Όλοι οι υπόλοιποι είναι μαζί μας. Οπότε εύλογα θεωρώ ότι αναρωτιόμαστε όλοι ποιος τελικά θέλει αυτό το νομοσχέδιο να περάσει από τη Βουλή. Οι κυβερνώντες, γιατί πήγαμε σαν σύλλογος και βρήκαμε τον κύριο Αυγενάκη, έχουμε επικοινωνήσει και με τον κύριο Σενετάκη, δηλώνουν άγνοια περί του νομοσχεδίου. Ακόμα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο δήλωσαν άγνοια. Πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Είναι, θεωρώ, μια εύλογη πορεία που έχουμε όλοι οι εργαζόμενοι. Νομίζω ότι μπορεί να σας απαντήσει μόνο η κυρία Μενδώνη πάνω σε αυτό, αλλά δυστυχώς, όπως είπατε, η κυρία Μενδώνη μέχρι στιγμής δυστυχώς δεν δέχεται. Στην πρόσφατη επίσκεψή της δεν ήρθε εδώ στο Ηράκλειο, δεν ήρθε στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Χαμογελάτε εσείς, αλλά αυτή είναι η αλήθεια και πρέπει να την ξαναπώ, και γιατί είναι ερχόταν όταν υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις. Τώρα, από την άλλη, αν κυβερνητικοί σας λένε εμείς δεν έχουμε ιδέα για το τι σημαίνει αυτό το νομοσχέδιο, εμένα θα μου επιτρέψετε να σας πω, όταν πάει ένα νομοσχέδιο στη Βουλή και δεν ξέρεις τι είναι αυτό που ψηφίζεις, ότι γενικότερα κάτι δεν πάει καλά μαζί σου, άρα δεν κάνεις και για τη θέση που βρίσκεσαι εκεί πάνω και σε έχουμε ψηφίσει. Άρα λοιπόν κάτι δεν πάει καλά, δεν θέλουμε να το πούμε, το κρύβουμε, δεν θέλουμε να πάρουμε θέση. Όλα αυτά μέσα, ξέρετε, στο πλαίσιο της πολιτικής και στο παιχνίδι της πολιτικής, εντός εισαγωγικών το παιχνίδι της πολιτικής, για να μην παρεξηγηθώ, νομίζω ότι όλα αυτά κάπου προβληματίζουν. Αλλά και επίσης πάρα πολλοί εκείνοι οι φορείς, τους έχω και μπροστά μου στο κατεβατό αυτό, για το ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι σας στηρίζουν, γιατί σας στηρίζουν οι μεν και γιατί από την άλλη δεν παίρνετε απαντήσεις. Ας έλεγα, ρε παιδί μου, για ποιο λόγο θέλουν να το κάνουν? Η υπουργός αυτό που έχει πει, που έχει δηλώσει, και αυτός είναι και ο τίτλος του νομοσχεδίου, είναι για τον εξυγχρονισμό της μουσιακής πολιτικής. Η μία και μοναδική δήλωση που έκανε πρόσφατα σχετικά με τους εργαζόμενους που αντιδρούν και τις κοινωνικές κοινωνίες που αντιδρούμε σε αυτό το νομοσχέδιο είναι ότι μας χαρακτήρισε οπισθοδρομικούς. Το γεγονός δηλαδή να μην φύγουν οι αρχαιότητες μέσα από το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, από το Εθνικό Αρχαιολογικό, από το Μουσείο το Αρχαιολογικό της Θεσσαλονίκης, χαρακτηρίζει τις τοπικές κοινωνίες και τον ελληνικό λαό ως οπισθοδρομικούς.
Μάλιστα. Δηλαδή πραγματικά από τη στιγμή όμως που ταυτόχρονα τα μουσεία, όπως είναι το Μουσείο του Ηρακλείου, στέλνουν εκθέματα σε εκθέσεις στο εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή απουσιάζουν από το Ηράκλειο, από το αρχαιολογικό μας μουσείο, 100 εκθέματα τα οποία βρίσκονται σε έκθεση στο Ασμόλιαν Μουσείο της Οξφόρδης, όπως θα πάνε και στο Κέμπριτζ, όπως θα πάνε και στο Λονδίνο. Αυτά όμως θα επιστραφούν τον Ιούλιο. Θα είναι στο εξωτερικό για λίγους μήνες. Εδώ όμως με αυτό το νομοσχέδιο μιλάμε για μακροχρόνιο δανεισμό όλων των αρχαιοτήτων. Και τι εννοώ όλων. Η νομοθεσία μέχρι στιγμής προβλέπει ότι υπάρχει μία λίστα με αδιαπραγμάτευτες για δανεισμό αρχαιότητες. Πιο συγκεκριμένα, για να το καταλάβει ο κόσμος του Ηρακλείου, που αυτούς είναι που καλούμε σήμερα στις 12 η ώρα να έρθουν έξω από το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, είναι ότι ο δίσκος της Φεστού, οι θεές των Όφεων, το μεταγιόν με τις μέλισσες, το κόσμο των μελισσών, ο Ταύρος, ορισμένες αρχαιότητες δεν μπορούν να φύγουν από τη χώρα για να δανειστούν σε οποιοδήποτε μουσείο. Αυτό όμως με το νέο νομοσχέδιο, αν περάσει σήμερα από τη Βουλή, θα καταργηθεί. Θα μπορούν να φύγουν από εδώ. Είναι δυνατόν λοιπόν τα παιδιά μας να μην μπορούν να απολαύσουν, να θαυμάσουν τις αρχαιότητες για τις οποίες διαβάζουν στα βιβλία και έχουν βρεθεί σε αυτόν εδώ τον τόπο? Μα κυρία Αποστολή, και μισό λεπτό. Και δεν είναι μόνο αυτό, και να σας το πω και διαφορετικά. Είναι, δεν ξέρω αν είσαστε ως εργαζόμενοι στα μουσεία αυτά τα πέντε οπισθοδρομικοί ή όχι, όπως το λέει η υπουργός. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει ακόμα και με την οικονομική πολιτική, αν κάποιος θέλει να κάνει ένα tour για να δει και αρχαιότητες, να δει και άλλα πράγματα, αν θα λείπουν βασικά εκθέματα από το Μουσείο του Ηρακλείου, όπως και από τα υπόλοιπα μουσεία στα οποία υπάρχουν σήμερα απεργιακές κινητοποίησεις, αν ξέρει ότι αυτά θα τα δει για τα επόμενα 25 χρόνια σε κάποια άλλα μουσεία, για ποιο λόγο να μην πάει εκεί? Πόσα χάνεται από τα έσοδα του μουσείου, που είναι τα έσοδα, δεν είναι ευκαταφρόνητα των αρχαιολογικών χώρων ή του αρχαιολογικού μουσείου? Πόσα χάνεται? Χάνονται πάρα πολλά χρήματα. Και το θέμα ποιο είναι? Ότι όπως είναι δομημένη αυτή τη στιγμή η αρχαιολογική υπηρεσία, τα μεγάλα μουσεία στηρίζουν τα μικρά. Και να σας δώσω ένα τοπικό παράδειγμα για να το καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου το 19, και μιλάω, αναφέρομαι στο 19 γιατί είναι η χρονιά πριν την κρίση με τον κορονοϊό, που ακόμα δεν έχει ομαλοποιηθεί ο τουρισμός μας, ήταν το δεύτερο πιο επισκέψιμο μουσείο στη χώρα. Πρώτο ήταν το νέο μουσείο της Ακρόπολης, δεύτερο το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου και τρίτο το Εθνικό Αρχαιολογικό, για λίγα εισιτήρια διαφορά. Αυτά τα έσοδα που είχε το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου δεν έμειναν μέσα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Μέσω της αρχαιολογικής υπηρεσίας μοιράστηκαν σε όλα τα υπόλοιπα μικρά μουσεία. Παραδείγματος χάρη, το Αρχαιολογικό Μουσείο που υπάρχει στις Αρχάνες, που μάλιστα στεγάζει τη μοναδική ανθρωποθυσία που έχει βρεθεί στο μινωικό πολιτισμό, είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό μουσείο, παρόλο που είναι πολύ μικρό σε μέγεθος, δεν θα μπορούσε να είναι ανοιχτό και προσβάσιμο από το κοινό αν δεν το είχε στηρίξει οικονομικά, αν δεν το είχαν στηρίξει οικονομικά τα μεγάλα μουσεία. Οπότε, όταν θα αποκοπούν τα μεγάλα μουσεία αυτά που έχουν τα μεγάλα έσοδα, γιατί για αυτά τα μουσεία περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο, τα μικρά μουσεία αργά ή γρήγορα θα πέσουν σε οικονομικό μαρασμό, με αποτέλεσμα να κλείσουν. Υπάρχουν ορισμένες προβλέψεις μουσιολόγων, οι οποίοι λένε ότι τα μουσεία τα μικρά, σε ένα βάθος ίσως πενταετίας ή τριετίας, μιλάμε για ένα πολύ μικρό βάθος, μετά που θα έχει ολοκληρωθεί η μετατροπή των μεγάλων μουσείων σε νομικά πρόσωπα, θα πάνε για κλείσιμο. Είναι δυνατόν, αντί να ανοίγουμε μουσεία, αντί να προβάλλουμε τον πολιτισμό μας, που είναι και μοχλός ανάπτυξης, μοχλός τουρισμού, να πάμε για κλείσιμο μουσείων? Οι συνέπειες είναι ανυπολόγιστες και μιλάμε για ένα βάθος, για συνέπειες σε βάθος χρόνου. Δεν είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει αυτή τη στιγμή, θα ολοκληρωθεί το νομοσχέδιο, θα έχει επιπτώσει τα πέντε μουσεία και τελειώνουμε εκεί. Γι' αυτό μιλάνε οι αρχαιολόγοι την αποκοπή των μουσείων από την αρχαιολογική υπηρεσία, ότι θα έχει τρομακτικές συνέπειες για όλα τα μουσεία της χώρας. Κυρία Αποστολάκη, εγώ σας θέτω το ερώτημα. Σας ακούω πάρα πολύ προσεκτικά. Έχουμε πει διάφορα και στον αέρα του 984. Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δεν μας χωράει. Αλλά ξαναρωτώ, μήπως αυτή η φόβη είναι υπερβολική? Πώς είναι υπερβολική, όταν αυτή τη στιγμή το κάθε μουσείο έχει, για να σας μιλήσω με οικονομικούς όρους, όταν το κάθε μουσείο αυτή τη στιγμή έχει ένα διευθυντή,
Έχει αυτός ένα προϊστάμενο. Αυτός ο προϊστάμενος έχει διορθωθεί σύμφωνα με το δημοσιοπαλλητικό κώδικα. Πρέπει να είναι αρχαιολόγος, πρέπει να έχει κάνει ανασκαφή στο πεδίο, έρευνα στο πεδίο. Ξέρει δηλαδή από τις αρχαιότητες, όχι σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά και σε πρακτικό. Έχει διδακτορικό, οπότε έχει φτάσει στο ανώτατο σημείο εκπαίδευσης. Και ο μισθός του προϊστάμενου είναι αυτός που ορίζεται από το δημοσιοπαλλητικό κώδικα. Για να μην αναφέρω συγκεκριμένο ποσό. Βασικά, όχι, θα αναφέρω και συγκεκριμένο ποσό. Δεν ξεπερνάει τα 2.000 για κανένα λόγο. Αυτός ο μισθός. Όταν ταυτόχρονα αυτό που προβάλλει το νομοσχέδιο είναι ότι θα υπάρχει ένα εφταμελές διοικητικό συμβούλιο το οποίο θα πληρώνεται ο καθένας τους με 5.000 ευρώ μηνιαίως συν χρήματα εξτρά που θα παίρνουν για τις επιτροπές τις οποίες θα συμμετέχουν. Λες και μιλάμε για τη Βουλή που συμμετέχουν οι βουλευτές σε επιτροπές και πληρώνονται εξτρά. Και όταν ο πρόεδρος και όταν ο μόνος άνθρωπος ο οποίος πρέπει να έχει κάποια σχέση με τον πολιτισμό θα είναι ο πρόεδρος του Μουσείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα απαρτίζεται από διορισμένους από την εκάστοτε κυβέρνηση, οι οποίοι δεν είναι ανάγκη να είναι σχετικοί με το αντικείμενο, αλλά θα πρέπει να είναι εξέχουσες απλά προσωπικότητες στον τομέα τους. Ένας δικηγόρος, ένας γιατρός, ένας πολιτικός μηχανικός που δεν έχω τίποτα με αυτές τις ειδικότητες, αλλά αυτές οι ειδικότητες δεν είναι και τα μουσεία. Μάλιστα. Λοιπόν, τα θέματα δύσκολα και στριμωγμένα βάσει αυτών που έρχονται των εξελίξεων μέσω αυτού του νομοσχεδίου, εμπορευματοποίηση όπως λέτε του πολιτισμού. Κυρία Αποστολάκη, απεργούν σήμερα οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, στο Βυζαντινό, στο Χριστιανικό, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, με το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης αν θυμάμαι καλά, και εσείς εδώ Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, και η τετράωρη στάση εργασίας είναι σε όλους τους υπόλοιπους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία της χώρας, ναι. Ναι, κυρία Δουλγεράκη, έχετε δίκιο. Εγώ θα ήθελα κλείνοντας να κάνω κάλεσμα σε όλους τους Ηρακλειώτες, σε όλους τους κριτικούς να έρθουν 12 η ώρα έξω από το μουσείο, να έρθουν να αγκαλιάσουν το μουσείο της πόλης μας, το μουσείο της Κρήτης μας, το μουσείο που έχει μέσα τον αρχαιότερο, που στεγάζει τον αρχαιότερο πολιτισμό της Ευρώπης. Να έρθουν με τους φίλους τους, να έρθουν με τα παιδιά τους, με γείτονες, με γονείς, με τα αδέρφια τους. Το μουσείο ανήκει σε όλους μας. Και η υπεράσπιση του πολιτισμού είναι δικό μας καθήκον. Κυρία Ποσολόγη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Δουλγεράκη. Καλή συνέχεια.